Κυρία Παπαδάτου, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Μπογιόπουλε. Καταρχάς, για να εισάγουμε τους ακροατές μας στην κουβέντα μας, να πω ότι είμαστε στη χώρα που άνθρωποι πεθαίνουν στις καρότσες του αγροτικού. Γιατί δεν πάει το ΕΚΑΒ στην ώρα του. Και επίσης έχουμε και ένα διπλό πρόβλημα, ότι σε αυτή τη χώρα βρέχει καμιά φορά. Και σήμερα βρέχει επίσης, αλλά δυστυχώς έβρεξε και την Κυριακή. Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα, αυτό που εσείς είδατε την επόμενη μέρα στο κέντρο υγείας Άνω Λιωσίων? Ναι, το πρωί αντικρίσαμε, κύριε Βογιόπουλο, μια κατάσταση τραγική. Δεν είναι η πρώτη φορά, βέβαια. Το κέντρο υγείας είχε μετατραπεί σε λίμνη, καθιστώντας έτσι αδύνατη την πρόσβαση των ασφαλισμένων, αλλά και των εργαζομένων των υγειονομικών στο χώρο, αλλά και έβγαλε εκτός λειτουργίας δύο ιατρία, το ορθοπαιδικό και το παιδιατρικό, τα οποία δεν λειτουργήσαν. Δεν είναι η πρώτη φορά, βέβαια. Επανελειμμένως, με την πρώτη βροχόπτωση, μπαίνουν νερά μέσα και αναγκαζόμαστε το προσωπικό, γιατροί και νοσηλεύτριες, με τη σκούπα να βγάζουμε τα νερά απ' έξω. Έχουμε οχλήσει πολλές φορές την δίπε, τη δεύτερη δίπε που ανήκουμε. Δυστυχώς κανένα πρόβλημα εκ τώρα δεν έχει λυθεί. Σε εμάς υπάρχει μια ιδιαιτερότητα που ίσως να υπάρχει και σε άλλες περιοχές. Αυτό το υποκατάστημα, ενώ ήταν για υγειονομικούς, έχει περάσει στα χέρια των διοικητικών, ήρθε το ΕΦΚΑ. Οπότε οτιδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουμε κτηριακά θα πρέπει να μιλάμε με τη διευθύντρια του ΕΦΚΑ. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο δύσκολο είναι αυτό το πράγμα. Στους χειμωνιάτικους μήνες δεν έχουμε πετρέλαιο. Οι γιατροί δουλεύουν με παλτό. Οι ασφαλισμένοι κρυώνουν. Όταν χαλάσει μία βρύση δεν έχουμε νερό. Καθημερινά έχουμε τέτοιου είδους προβλήματα και έρχονται να προσθεθούν σε όλα τα άλλα προβλήματα της ανεπάρκειας των υποδομών στην πρωτοβάθμια επίθεση. Είτε αυτό λέγεται υγειονομικό προσωπικό που λείπουν γιατροί, λείπει προσωπικό, δεν υπάρχει βοηθητικό προσωπικό, ειδικότητες και μάλιστα σε μια περιοχή που σίγουρα έχετε ακούσει, ο Δήμος των Αναλυσίων έχει χιλιάδες προβλήματα με πολλά με λαϊκά στρώματα τα οποία δεν έχουν να δώσουν από την τσέπη τους κάποια χρήματα, με υποβάθμιση, με χωματερές, με καρκίνο 30%. Λόγω της χωματερής εδώ έχουμε επιπλέον ποσοστά καρκίνου και πολλά άλλα. Αυτό που μας περιγράφεται λοιπόν τώρα, κυρία Παπαδάτου, είναι η εικόνα ενός κέντρου υγείας που από ό,τι αντιλαμβάνομαι έχουν υπάρξει αλλεπάλληλες προειδοποιήσεις των εργαζόμενων προς τους υπεύθυνους, όποιοι και αν είναι αυτοί. Ένα κέντρο υγείας λοιπόν το οποίο σφίζει από φροντίδα, σε ό,τι αφορά την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, την οποία ομνίουν αυτοί που θέλουν να κυβερνήσουν, κυβέρνησαν και θα ξανακυβερνήσουν ενδεχομένως. Ναι, δυστυχώς, μάλλον ευτυχώς που υπάρχουν κάποιοι υγειονομικοί και δίνουμε την ψυχή μας. Βλέπουμε την ημέρα 40-50 άτομα. Να ξέρετε ότι η περιοχή μας έχει και ειδικές πληθυσμιακές ομάδες όπως η Ρωμά, με 45-50 από αυτούς τους ανθρώπους να έρχονται καθημερινά στα ιατρία χωρίς ραντεβού, γιατί δεν έχουν ούτε την εκπαίδευση αλλά ούτε και τηλέφωνο για να πάρουν τηλεφωνικά ραντεβού και καταλαβαίνετε κάθε μέρα τι γίνεται. Δυστυχώς κανένας δεν ακούει. Τον τελευταίο καιρό αντιμετωπίσαμε προβλήματα, δεν είχαμε τεχνολογικό εξοπλισμό. Δηλαδή, μας έλειπε καρδιογράφος. Οι γιατροί, θα σας πω ένα κλασικό παράδειγμα, η παθολόγος, η οποία είναι μοναδική στο κέντρο υγείας των Άνω Λιωσίων, αναγκάζεται κάποιες μέρες να πάει στα ΚΕΠΑ, στη συντάξη αναπηρίας, κάποιες άλλες μέρες να πάει στη δημοτική κοινότητα του Ζεφυρίου, με αποτέλεσμα να πρέπει να ακυρωθούν τα ραντεβού. Και καταλαβαίνω ότι έρχονται οι άνθρωποι και δεν βρίσκουν τους γιατρούς. Οι περισσότεροι γιατροί ήταν επικουρικοί, οι οποίοι απολύθηκαν. Έχει αποψηλωθεί το υποκατάστημα, όπως βέβαια και όλα τα υποκαταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Και όπως καταλαβαίνετε, οι ασφαλισμένοι αντιμετωπίζουν καθημερινά προβλήματα και αναγκάζονται να πιάνουν στη δευτεροβάθμια περίθαλψη στα δημόσια νοσοκομεία, όπου και εκεί βρίσκουν τις πόρτες κλειστές. Επανειλημμένα έχει τύχει να έχουμε έμφραγμα, να ειδοποιήσουμε το ΕΚΑΒ και δυστυχώς δεν έχει γιατρό να πάρει το έμφραγμα. Αναγκάζονται οι άρρωστοι να υπογράφουν και να φεύγουν με το αυτοκίνητό τους. Ή θα πρέπει εμείς να κλείσουμε το υποκατάστημα και να συνοδεύσουμε τους αρρώστους στο νοσοκομείο, αφήνοντας τους υπόλοιπους να περιμένουν να γυρίσουμε μεταξύ. Αυτά είναι προβλήματα βέβαια που νομίζω αντιμετωπίζει σήμερα όλη η Ελλάδα, αυτή η υποβάθμιση, η υποστελέχωση. Δεν ξέρω, δεν υπάρχει τίποτα πιο ουσιαστικό από την προσωπική σας μαρτυρία. Εσείς είστε μια μάχημη γιατρός εκεί. Ας συγκρίνει κανείς αυτή την κατάσταση
Και δεν μιλώ για αυτούς οι οποίοι έχουν την ανάγκη να επισκεφθούν και το κέντρο υγείας στα Ανολιώσια, αλλά και τα νοσοκομεία της χώρας, οποιοδήποτε άλλο κέντρο υγείας, έχουν μια προσωπική εμπειρία. Εκείνοι που δεν την έχουν, και ευτυχώς, ασυγκρίνουν αυτή τη μαρτυρία με τα προεκλογικά σποτ. Θα καταλάβουν ποια είναι η διαφορά. Για το νέο ΕΣΥ προγραμματίζονται. Ναι. Για πείτε μου τώρα, επειδή βρέχει σήμερα, αύριο θα το βρείτε εκεί ή θα πάτε μαζί με υδραυλικούς και πυροσβέστες? Ναι, σήμερα μαζί με τους υδραυλικούς και τους ανθρώπους που ήρθαν από, κάτω από την πίεση τη δική μας από τις διοικητικές υπηρεσίες, ψάχαμε να βρούμε από πού βάζει νερό και ακόμη δεν το έχουμε βρει. Εάν πραγματικά βρέξει και σήμερα, θα έχουμε προβλήματα και αύριο. Κυρία Παπαδάτου, ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.